Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Star Βορείου Ελλάδος. Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία της Καβάλας από την φρικτή δολοφονία ενός ηλικιωμένου ζευγαριού από τα χέρια του ίδιου του στο εγγονού. Λίγα λεπτά πριν από τις 11 σήμερα το πρωί, η αστυνομία και το ΕΚΑΒ στην Καβάλα δέχτηκαν κλήση για φωνικό στην οδό Ηροδότου 2, στη συνοικία του προφήτη Λία. Αν και αρχικά έγινε γνωστό ότι πρόκειται για πυροβολισμούς, τελικά επιβεβαιώθηκε ότι ένας 24χρονος άντρας σκότωσε με μαχαίρι τον 89χρονο παππού του και την 84χρονη γιαγιά του. Διπλό φωνικό σήμερα το πρωί στην Καβάλα με έναν 24χρονο να μαχαιρώνει θανάσιμα τη γιαγιά και τον παππού. Ο 24χρονος είχε πολλά ψυχολογικά προβλήματα με πολλά περιστατικά κατά το παρελθόν που μάλλον δεν θα πρέπει να μας αφήνουν εκπληκτούς για αυτό που συνέβη σήμερα. Σύμφωνα με αυτά που έγιναν γνωστά, ο δράστης διέμενε στο ισόγειο της διόροφης μονοκατοικίας επί της οδού Ηροδότου 2 μαζί με τον παππού του και τη γιαγιά του, καθώς επίσης και με τους γονείς του, οι οποίοι όμως απουσίαζαν την ώρα του φωνικού. Λίγο πριν τις 11 το πρωί, ο δράστης φέρεται να διαπληκτίστηκε με τον παππού του με αποτέλεσμα να πάρει ένα μαχαίρι και να καταφέρει απανωτές μαχαιριές τόσο σε αυτόν όσο και στη γιαγιά του. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από τα ξαδέρφια του δράστη, τα οποία διέμεναν στον επάνω όροφο και εντόπισαν τις ορούς των νεκρών μέσα σε μια λίμνη αίματος. Στο σημείο έσπευσε η ασφάλεια Καβάλας, η οποία συνέλαβε τον φερόμενο ως δράστη και τον μετέφερε στην αστυνομική διεύθυνση Καβάλας για ανάκριση, καθώς και ο ιατροδικαστής, ο οποίος διαπίστωσε ότι τα δύο θύματα έφεραν πολλαπλές μαχαιριές. Ο 24χρονος ασχολιόταν με τη μελισσοκομεία και κατά το παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική, καθώς φαίνεται να είχε πρόβλημα. Γείτονες και φίλοι του πάντως μιλούν για ένα πολύ καλό και φιλότιμο παιδί, όπως και για μια ήρεμη οικογένεια η οποία δεν είχε δώσει στο παρελθόν αφορμές. Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η μητέρα του νεαρού δράστη που ομολόγησε την πράξη του στους αστυνομικούς ήταν αυτή που βρήκε μέσα σε μια λίμνη αίματος τα ψυχα κορμιά των δύο ηλικιωμένων όταν εσπευσμένα έφυγε από τη δουλειά της γιατί δεν απαντούσαν στα τηλεφωνήματά της. Ο δράστης της διπλής δολοφονίας φέρεται να είχε ψυχολογικά προβλήματα και σύμφωνα με πληροφορίες χρειάστηκε να νοσηλευτεί δύο φορές σε διάστημα ενός έτους στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας λόγω της συμπεριφοράς που επεδείκνυε. Ο νεαρός άντρας εργαζόταν μαζί με τον πατέρα του που ήταν μελισσοκόμος, ενώ η οικογένεια έχει έναν ακόμα γιο που είναι φοιτητής. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ο νεαρός άντρας σκότωσε με μαχαίρι τους δύο ηλικιωμένους, επιφέροντάς τους πολλαπλά τραύματα. Οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή συνέλαβαν τον 24χρονο, ο οποίος κατά την ανάκριση στην αστυνομική διεύθυνση Καβάλας ομολόγησε την πράξη του, χωρίς ωστόσο ακόμα να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που τον οδήγησαν στην αποτρόπαια αυτή πράξη ή τι διεμήφθη ανάμεσα στον ίδιο και τους ηλικιωμένους. Τελευταίος σταθμός της περιοδίας του κλιμακίου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον ομό Δράμας ήταν η πολιτική εκδήλωση ομιλία που πραγματοποιήθηκε χθες στο Επιμελητήριο Δράμας. Με την πολιτική ομιλία των στελεχών του κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας που επισκέφθηκαν τον ομό της Δράμας, η οποία πραγματοποιήθηκε στο επιμελητήριο της πόλης, ολοκληρώθηκε η περιοδία στον ομό, η οποία είχε ξεκινήσει με συμμετέχοντες τους βουλευτές τον τομεάρχη υγείας του κόμματος Βασιλείου Οικονόμου, με τον κύριο Χρήστο Δήμα ως αναπληρωτή τομεάρχη οικονομίας και ανάπτυξης και τον βουλευτή Ευρυτανίας του κόμματος Κώστα Κοντογιώργο, οι οποίοι επισκέφτηκαν στο διάστημα της περιοδίας του στον ομό τα κριτικά κέντρα υγείας κάτω Ευρωκοπίου και Παρανεστίου, αλλά και την αστυνομική διεύθυνση Δράμας, όπως και το Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας, επιχειρήσεις και φορείς προκειμένου να διαμορφώσουν άποψη για τα ζητήματα και τα προβλήματα που απασχολούν τον ομό και τους κατοίκους του. Είχαμε μια μέρα πολύ επίπονη, αλλά όσο πολύ χρήσιμη όμως για όλους μας και κυρίως για τα συμπεράσματα που βγάλαμε πάνω σε δύο πολύ βασικούς τομείς που απασχολούν την καθημερινή μας ζωή. Τόσο στον τομέα της δημόσιας υγείας, όσο και στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας. Βγάλαμε συμπέρασμα ότι αφενός μόνο οι υπηρεσίες, τουλάχιστον το κομμάτι που εγώ είχα την αρμοδιότητα και την ευθύνη σήμερα στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας, το συμπέρασμά μου ότι οι υπηρεσίες ασφάλειας του νομού, δημόσιας ασφάλειας, τόσο η υγεία αστυνομία όσο και η πυροσβεστική, όσο και η συνοριακή αστυνομία που υπάρχει στον τόπο σας, βρίσκονται σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο. Ωστόσο όμως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Η χαμηλή εγκληματικότητα του νομού αποδεικνύει ότι με αυταπάρνηση οι ένστολοι συμπολίτες μας εκπληρώνουν το καθήκον τους, παρόλες τις ελλείψεις που υπάρχουν στα καθημερινά μέσα. Για παράδειγμα, θα σας πω ότι η πυροσβεστική υπηρεσία έχει να πάρει ατομικό εξοπλισμό προστασίας από το 2009.
Φαντάζεστε λοιπόν ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και κατά αυτή την έννοια, εκείνο που μπορώ να σας πω με πολύ ευκολία είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, μελετώντας όλα αυτά τα προβλήματα, σύγχρονα προβλήματα, σύγχρονη κλιματικότητα, αλλά και τη σύγχρονη άποψη περί πολιτικής προστασίας, θα αναδιαρθρώσει όλα τα ένστολα τμήματα της πολιτείας, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και των καιρών, αλλά κυρίως των πολιτών, για την ασφάλεια των πολιτών και τη ζωή τους και τη περιουσία τους. Σε εκλογική ετοιμότητα είστε, σαν κόμμα, ή γίνεται εν ώψη ΔΕΘ και μόνο αυτό? Όχι, βέβαια, είναι και σε εκλογική ετοιμότητα, γιατί ταυτόχρονα συμπληρώνεται το πρόγραμμά μας. Και είναι καλό γιατί οι βουλευτές από διαφορετικές περιφέρειες της χώρας διαμορφώνουν άποψη και για άλλες περιοχές. Γιατί πολύ καλά γνωρίζετε ότι ορισμένα τοπικά προβλήματα, αν δεν υπάρχει συνένεση σε μια πλατιά κοινοβουλευτική βάση, δεν μπορούν να λυθούν τα μεγάλα προβλήματα, αυτά που αγγίζουν πολλές περιοχές της χώρας. Εν ώψη της ΔΕΘ, κάναμε μια σειρά επαφών στο νομοδρά μας. Εγώ είχα να κάνω συναντήσεις με τρεις εινοποιούς στα εινοποιεία τους. Συζητήσαμε για την παραγωγικότητα, για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο αμπελουρικός και εινικός κλάδος. Μετά κάναμε μια συνάντηση με μια από τις εταιρείες που συσκευάζει τρόφιμα εδώ πέρα, κυρίως από την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Πάλι η συζήτηση γύρω από τα οικονομικά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγικοί φορείς. Μια συνάντηση με τον πρόεδρο και το ΔΣ του επιμελητηρίου. Είχαμε μετά συναντήσει τον Ευρωκόπη σε εργοστάσιο παραγωγής πέλετ, στον συνεταιρισμό της πατάτας και επίσης με κάποιους αντιπροσώπους από τον χώρο του Μαρμάρου. Όλοι ανησυχούν για την πορεία της οικονομίας, όλοι εξέφρασαν το μεγάλο της ενδιαφέρον για τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για το τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Και φυσικά η συζήτηση είχε να κάνει με το κόστος παραγωγής, με το γεγονός ότι ήδη έχουμε πολύ υψηλή φορολογία στην Ελλάδα, το γεγονός ότι οι ασφαλιστικές φορές είναι πάρα πολύ υψηλές, ότι υπάρχουν προβλήματα θέμη του ανταγωνισμού, και συζητήσαμε για τις προτάσεις που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία στο πρόγραμμά της και μέσω του Προέδρου, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στις προηγούμενες ΔΕΘ. Και αναλύσαμε τα επιμέρους προβλήματα στον νομό εδώ πέρα. Νομίζω ότι ήταν γόνιμος και χρήσιμος διάλογος, μια σειρά πολύ καλών επαφών με ανθρώπους παραγωγικούς από πολλούς διαφορετικούς κλάδους, και συνεχίζουμε τώρα την πορεία προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής. Ποια τα συμπεράσματα που βγάλατε, θετική? Θα έλεγα θετική, με την έννοια της ενημέρωσης και της καταγραφής αυτών που πάρα πολλές φορές και ο ίδιος ως κοινοβουλευτικό έλεγχο μπόρεσα να αναδείξω ζητήματα, αλλά οι ίδιοι εργαζόμενοι, παραδείγματος χάρη στο νοσοκομείο, είπαν ότι οριακά λειτουργεί το νοσοκομείο και αν κανείς βαθμολογήσει βάζει ένα 5. Το ίδιο και η Ένωση των Γιατρών, είμαστε στο όριο ασφαλείας. Αναφέρθηκαν αναφορικά με το νοσοκομείο. Αναφορικά με τα κέντρα υγείας, εκεί βεβαίως η κατάσταση είναι χαοτική, με την έννοια της έλλειψης και ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και μέσων μεταφοράς ασθενοφόρων, π.χ. στο Παρανέστη. Είναι αυτά που πάμε πολλές φορές. Θέλησα να και στη Βουλή σε συζήτηση με τους αρμοδίους υπουργούς να αναδείξω. Πράγματι καταγράφηκε, αλλά ήταν αναγκαίο αυτό εν ώψη και των προγραμματικών από πλευράς καταγραφών από πλευράς Νέας Δημοκρατίας και εν ώψη βίω της έκθεσης, αλλά περισσότερο εν ώψη του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν καλό αυτό να μεταφερθεί τι ακριβώς συμβαίνει και στη Δράμα για τα ζητήματα υγείας. Τα άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια του πολίτη, συναντήσαμε κατεξοχήν ειδικότερα τα προβλήματα των υποδομών, έλλειψη υποδομών, και βεβαίως τα πάντα να επαφίονται στην καλή διάθεση και στο φιλότιμο του αστυνομικού του πυροσβέστη. Βεβαίως είδαμε νεοφυείς επιχειρήσεις του νομού, γίνεται μια προσπάθεια, θα έλεγα, χωρίς καμιά βοήθεια από την πολιτεία, από πλευράς του Ναντίου συναντούν τεράστια προβλήματα οι επιχειρήσεις. Είναι ένα ζήτημα, θα έλεγα, αξιοπιστίας της σημερινής κυβέρνησης, γεγονός που πέρα των υπερφορολογήσεων κλπ. Δημιουργούν τεράστια προβλήματα στις επιχειρήσεις και του τόπου μας.
Ομάδα εργασίας βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με τους πρώην υπουργούς Γιάννη Πλακιωτάκη, Χρήστο Σταϊκούρα και Κώστα Καραγκούνη θα περιοδεύσουν τον ομό Ροδόπης αύριο Παρασκευή στο πλαίσιο της εξόρμησης ανά την Βόρεια Ελλάδα με αφορμή την άτυπη προεκλογική περίοδο η οποία έχει ξεκινήσει. Ήθελα να ανακοινώσω, να κάνω γνωστό ότι στα πλαίσια των επισκέψεων που κάνουν και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αλλά και βουλευτές του κόμματος, την Παρασκευή θα είναι εδώ μια ομάδα εργασίας των βουλευτών. Θα αποτελείται από τον Γιάννη τον Πλακιωτάκη, ο οποίος ήταν μεταβατικός πρόεδρος όταν πριν γίνουν οι εκλογές, τις οποίες εκλέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι νομός από τον νομό Λασιθίου. Θα είναι ο Χρήστος Σταϊκούρας, τομεάρχης οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, υπεύθυνος των οικονομικών, όχι τομεάρχης. Και ο Κώστας ο Καραγκούνης. Κατά την παραμονή του στην Κομωτινή θα έχουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα το πρωί από επίσκεψη στο ΚΑΠΗ, το πρώτο ΚΑΠΗ, όπου θα μιλήσουν με τους εξυπηρετούμενους του ΚΑΠΗ, θα ακούσουν τα παράπονά τους, θα ακούσουν τις απόψεις τους για ορισμένα θέματα που τους αφορούν και θα πληροφορήσουν τον κόσμο για τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας πάνω σε αυτά τα θέματα. Στη συνέχεια θα πάμε στο Κέντρο Στήριξης Οικογένειας των Παιδικών Χωριών ΣΟΣ. Από εκεί θα μεταβούμε να επισκεφτούμε το Ινοποιείο Κίκονες, να δούμε την κατάσταση, πώς είναι στημένο ένα πρότυπο κατά την γνώμη, τη δική μου Ινοποιείο. Στη συνέχεια στη βιομηχανική περιοχή θα επισκεφτούμε το εργοστάσιο του Δουκίδη. Να δούμε πώς στη βιομηχανική περιοχή. Και κατόπιν είναι προγραμματισμένη γύρω στις 1 η ώρα το μεσημέρι η συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, τον Χρήστο Ντομέτιο. Θα δώσουν μια συνέντευξη τύπου το απόγευμα, αλλά πριν τη συνέντευξη τύπου θα υπάρχει και η συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς στο επιμελητήριο. Η συνέντευξη τύπου θα δοθεί στα γραφεία, τα καινούργια γραφεία της Νομαρχιακής και όπου οι άνθρωποι του τύπου θα έχουν και την ευκαιρία να δούνε πώς διαμορφώσαμε τον νέο μας χώρο, ο οποίος είναι πραγματικά πολύ όμορφος, λειτουργικός και σε πολύ ωραίο κεντρικό σημείο. Και τέλος στις 7 η ώρα στο επιμελητήριο, στο επαγγελματικό επιμελητήριο, θα υπάρξει μια ομιλία των μελών που μας επισκέφτονται, όπου θα γίνει και κουβέντα βέβαια πάνω σε διάφορα θέματα. Με στόχο, κύριε Χατζηκωνσταντίνο, όλων αυτών των επισκέψεων στην Κομωτινή και στο νομό Ροδόπης. Ο στόχος είναι προφανής. Είμαστε σε μια χρονιά εκλογών, από όλες τις πολλαπλών εκλογών και αφενός μεν πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί για τις θέσεις του κόμματος από υπεύθυνα πρόσωπα. Αφετέρου πρέπει να γίνει μια κουβέντα ώστε να μεταφερθούν τα προβλήματα της περιοχής προς το κέντρο και επίσης πρέπει να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι για να πάει μπροστά αυτή η χώρα χρειαζόμαστε μια αλλαγή και η αλλαγή αυτή θα είναι η Νέα Δημοκρατία και ζητούμε την ψήφο του κόσμου για όλα, σε όλες τις εκλογές θα τις ζητήσουμε. Άρα πρέπει ο κόσμος να είναι ενημερωμένος. Θεωρείτε όσον αφορά τώρα την Νόδε Ροδόπης ότι αποκτά την δύναμη που πρέπει να έχει και που ίσως είχε τα παλαιότερα χρόνια σιγά σιγά? Σιγά σιγά ναι. Και θα το δούμε αυτό στο μέλλον, γιατί μέσα στην ΟΔΕ έχουμε βάλει πίσω ό,τι διαφορές είχαμε στις πρόσφατες εκλογές, έτσι, και προχωράμε ενωμένοι, με στόχο να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τον τόπο μας, για την Κομωτινή, αλλά και γενικότερα για την Ελλάδα, στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Καλέσμα σε όλους τους δραμηνούς και τους συναδέλφους του να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο στη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης απίφθινε ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος Δράμας της ΑΔΕΔΗ Γιάννης Αρναούτης. Μάλιστα για το λόγο αυτό θα αναχωρήσουν λεωφορεία στις 3 το απόγευμα του Σαββάτου από την Δράμα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος διοργανώνεται από την ΓΕΣΕ και την ΑΔΕΔΗ και το Εργατικό Κέντρο και την ΑΔΕΔΗ συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου στις 6 ώρα το απόγευμα. Στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου θα μπουν λεωφορεία από το Εργατικό Κέντρο, τα οποία θα ξεκινήσουν το Σάββατο στις 3 το μεσημέρι και από το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΗ την ίδια ώρα από το Εργατικό Κέντρο. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν στην κινητοποίηση αυτή και να διαμαρτυρηθούμε όλοι μαζί
ενάντια στα μέτρα της κυβέρνησης Σιρεζανέλ. Όπως για παράδειγμα στις μειώσεις των συντάξεων, στη μείωση του φορολόγητου, στην αύξηση των εισφορών, στην αύξηση του ΦΠΑ, στη διατήρηση του έμφυα, το οποίο λέγαν ότι θα το καταργήσουν, σε όλα αυτά. Πιστεύετε εσείς ότι εν ώψη της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός αυτά που θα εξαγγείλει θα είναι μόνο παραχολογίες λόγω και των επικείμενων κατά κάποιο τρόπο να πω εκλογών, γιατί λέγεται ότι το 2019 θα είναι έτος εκλογών? Αυτή είναι η άποψη η δική μας ως νομαρχιακό τμήμα της αδιδράμας αλλά και της ΑΔΔΗ και του εργατικού κέντρου, ότι ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να στήσει άλλη μια επικοινωνιακή φιέστα μετά από αυτή τη Ιθάκη, με στόχο να παραπλανήσουν τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία, για δίθεν καθαρή έξοδο από τα μνημόνια. Και με την αναφορά μας στη Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, να πάμε να πάρουμε ένα άρωμα Θεσσαλονίκης με αφορμή την εμπορική έκθεση που πραγματοποιείται στη Χελέξπο, έχοντας σε σύνδεσή μας τον δημοσιογράφο Νίκο Κιωσέ. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα Έλενα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε εδώ με το Star Βορείου Ελλάδος, ακριβώς μπροστά από τις πύλες της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι πύλες της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ανοίγουν μεθαύριο Σάββατο, ένα εφταήμερο από τις 8 έως και τις 16 του μηνός. Μία έκθεση θεσμός για την συμπρωτεύουσα αλλά και για όλη την Ελλάδα. Ειδικότερο το φετινό ενδιαφέρον, τόσο από μεγάλη συμμετοχή επισκεπτών, εμπορικών επισκεπτών, πάνω από 1.500 άτομα εμπορικοί εκθέτες θα βρεθούν εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καλλιτεχνικό πρόγραμμα αλλά και έντονο πολιτικό στίγμα. Και στο πολιτικό στίγμα της ημέρας έρχομαι, διότι η εκτιμόμενη χώρα είναι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σωστά. Βεβαίως, άκουσα, ο θεσμός της τιμόμενης χώρας. Άκουσα πως έχουν πάρθει δρακόντια μέτρα, να μας μεταφέρεις λίγο και το κλίμα εκεί, δρακόντια μέτρα ασφαλείας από το FBI και τη CIA. Λοιπόν, κάθε χρόνο στην έκθεση υπάρχουν δρακόντια μέτρα ασφαλείας, διότι ειδικότερα για το διήμερο στο οποίο θα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός της χώρας, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή. Φέτος στη Διεθνή Έκθεση περίπου 5.000 αστυνομικοί από όλη την Ελλάδα θα βρίσκονται εδώ. Ήδη οι αστυνομικοί σιγά σιγά ανεβαίνουν στην Θεσσαλονίκη από την Αθήνα και στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Ορθά είπες ότι φέτος υπάρχει και μια ειδοποιώς διαφορά. Ποια είναι αυτή? Αξιωματούχοι από το FBI και το CIA βρέθηκαν στην Αθήνα για να συζητήσουν το πλάνο προστασίας της φετινής Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Για ποιον λόγο? Διότι η φετινή τιμόμενη χώρα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Θεσσαλονίκη ήδη από σήμερα βρίσκεται ο Υπουργός Εμπορίου, τον είπα. Θα έρθουν στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης στην Θεσσαλονίκη για αυτόν τον θεσμό, στελέχη γενικότερα και του επιχειρηματικού κόσμου της Αμερικής. Οπότε αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συμμετέχουν και στελέχη από FBI και CIA στην σύσκεψη των μέτρων ασφαλείας. Τώρα, ως προς το πολιτικό πεδίο, σήμερα στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος είχε μια ευρεία σύσκεψη με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Ο κ. Μητσοτάκης στην εισήγησή του προς τους παραγωγικούς φορείς είπε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν πρέπει να σχεδιάζει παροχές για την φετινή έκθεση διότι δεν θα βρει ακροατήριο που να τον πιστέψει πλέον, αλλά παράλληλα ανέπτυξε και το δικό του πρόγραμμα. Το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος έρχεται στη Διεθνή Έκθεση όπως λέει με πλήρως κοστολογημένο πρόγραμμα, περιλαμβάνει φόρο ελαφρύνσης και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στο 15%. Από εκεί πέρα, ο κ. Μητσοτάκης άκουσε τα προβλήματα από τους παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας, ενώ μίλησε και για το Σκοπιανό, λέγοντας ότι ο κ. Τσίπρας έρχεται στην Βόρεια Ελλάδα με μια συμφωνία η οποία δεν είναι καθόλου τιμητική για την χώρα, διότι δόθηκε και η μακεδονική εθνότητα. Δόθηκε λοιπόν η μακεδονική εθνότητα και αναγνωρίστηκε η μακεδονική γλώσσα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι το πολιτικό πεδίο θα υπάρξουν αντιπαραθέσεις για το θέμα των Σκοπίων αλλά και για την οικονομία. Ήδη στη Θεσσαλονίκη σήμερα βρέθηκε, Έλενα, κυρίες και κύριοι, και ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Ρήγας, είχε σύσκεψη στο Τρίτο Σώμα Στρατού. Ξεκινάει η κυβερνητική παρουσία στη Βόρεια Ελλάδα. Αύριο ο Πρωθυπουργός έρχεται εδώ, ακροθυγός για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Αύριο καταφθάνει στη Θεσσαλονίκη, έχει μία σύσκεψη και με συνεργάτες του αλλά και με φορείς της πόλης. Σάββατο το πρωί
επισκέπτεται και περιηγείται στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης. Το βράδυ στις 8 η καθιερωμένη ομιλία στο Συνεδριακό Κέντρο Ηνωμένων Ιωάννης Βελίδης, ενώ η παρουσία του Πρωθυπουργού κλείνει την Κυριακή με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Τώρα, για τα θέματα της έκθεσης, ιδιαίτερη χαρά και τιμή φιλοξενούμε τον διευθύνοντα σύμβουλο της έκθεσης, τον κύριο Ποζρυγίδη, ο οποίος βρίσκεται επί το έργο ακόμη και αυτήν εδώ την ώρα. Λογικό, διότι λίγες ώρες πριν ανοίξει και επίσημα η 83η Διεθνής Έκθεση. Βρισκόμαστε μπροστά από τις πύλες, ένας θεσμός που φέτος με τα μέχρι στιγμής ποσοτικά στοιχεία επιτυχημένος για την πόλη και για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Νομίζω, όπως ακριβώς το είπατε, ότι σύμφωνα με τα ποσοτικά στοιχεία είναι η μεγαλύτερη έκθεση των τελευταίων 20 ετών. Πάνω από 1.500 εκθέτες, όλη η έκθεση γεμάτη, πατάρια, όροφοι λειτουργούν. Νομίζω ότι θα είναι πολύ επιτυχημένη η έκθεση και στο επιχειρηματικό κομμάτι, αλλά θα τη χαρεί πολύ και ο κόσμος, γιατί έχει πολύ ενδιαφέροντα εκθέματα και παράλληλες εκδηλώσεις. Κύριε Ποζρυγίδη, πόσα στρέμματα εκθεσιακού χώρου καλύπτονται φέτος? Κοιτάξτε, για να έχετε ένα συγκριτικό μέγεθος, πέρσι ήμασταν κάτω από 30.000 στο στεγασμένο, όχι 30.000 τετραγωνικά, φέτος είμαστε κοντά στις 35.000. Θα σε παρακαλούσα λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο για να σας ακούω καλύτερα. Και περίπου 20-25.000 τετραγωνικά είναι ο υπαίθριος χώρος που καταλαμβάνουν όλοι οι εκθέτες οι οποίοι θέλουν να εκθέτουν έξω σε υπαίθριο χώρο. Άρα αυτό σημαίνει ότι σχεδόν όλη η έκθεση είναι γεμάτη. Όλη η έκθεση γεμάτη. Πόσοι ουσιαστικά εκθέτες βρίσκονται φέτος στη Διεθνή Έκθεση? Συμμετοχές από ξένες χώρες και κυρίως από την Αμερική. Αυτό το υπερπερίπτερο που θα, στο οποίο θα βρεθούν επιχειρήσεις από την Αμερική, τι θα περιλαμβάνει? Είδαμε, που ακούσαμε για εταιρείες κολοσσούς που μόνο που έρχονται στην Ελλάδα είναι ένα γεγονός από μόνο του, που έρχονται με τέτοια μαζικότητα και τέτοια δυναμική. Η αλήθεια είναι ότι οι ΗΠΑ είναι το μεγαλύτερο περίπτωρο της έκθεσης, έχουν εκθεσιακό χώρο και συστρέμματα. Οι επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ δυνατές, εστιάζουν εκτός από τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες που μας έρχονται κατευθείαν στο νου, παραδείγματος χάρη Coca-Cola, η οποία είναι και το επίσημο ποτό της έκθεσης. Έρχονται πολλές εταιρείες από το φαρμακευτικό κλάδο, έρχονται εταιρείες από την τεχνολογία και την καινοτομία και παρουσιάζουν νέα πράγματα, δηλαδή δεν είναι μόνο τα εμπορικά πράγματα, είναι και αυτά που έρχονται στο μέλλον και φαίνεται ότι το μέλλον, το αύριο είναι ψηφιακό. Μεγάλες εταιρείες, η Google, η Facebook, η IBM, η Cisco, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Άρα εταιρείες οι οποίες δεν έρχονται για να πουλήσουν, αλλά για να μας δείξουν το αύριο στην τεχνολογία, το αύριο στην καινοτομία, τις νέες τάσεις σε διεθνές πλέον επίπεδο, κύριε Ποζρυγίδη. Νομίζω ένα σκέλος είναι αυτό και το άλλο σκέλος είναι ότι επειδή έχουν ήδη δίκτυα διανομής και δίκτυα πωλήσεων, έρχονται όμως αυτές τις εταιρείες σε ενδιαφέρει. Σαφώς και το κέρδος είναι εταιρείες με την προσδοκία του κέρδους. Βλέπουν την Ελλάδα πλέον σαν έναν επιχειρηματικό παράγοντα της περιοχής που μπορεί να παίξει ρόλο. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα πλέον. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει πάρει διεθνείς διαστάσεις. Ο ίδιος ο πρόεδρος θα μιλούσε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πολλές αντιπροσωπείες έρχονται από τις Βαλκανικές χώρες, από τις Παρευξήνιες. Άρα λοιπόν βλέπουν κάτι. Βλέπουν κάτι στη Διεθνή Έκθεση. Κύριε Ποζρυγίδη, για το πρόγραμμα βλέπουμε έντονο πολιτικό ενδιαφέρον. Αυτό ήθιστε να ακούμε εξαγγελίες στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης της Διεθνούς Έκθεσης. Ρωτώ εσάς αν οι εξαγγελίες αυτές θεωρείτε ότι θα ευοδοθούν πλέον, διότι ακούσαμε και εμείς πολλά και εσείς ως διοίκηση και για το εγχείρημα ενός ανανεωμένου εκθεσιακού χώρου. Τι ευελπιστείτε ως διοίκηση της έκθεσης από την κυβέρνηση και τι πιστεύετε θα ακουστεί πλέον σε αυτή την αίθουσα? Κοιτάξτε, εμείς θα πρέπει οφείλουμε να μην ελπίζουμε, αλλά να πράττουμε. Και αυτό που πράξαμε είναι ότι ξεκινήσαμε τη διαδικασία για ανάπλαση του εκθεσιακού. Και αυτή η διαδικασία είναι χρονοβόρα, προσπαθούμε να τη συντομεύσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε και θέλει ένα βηματισμό σταθερό, χωρίς το ένα βήμα να αναιρεί το άλλο. Άρα λοιπόν, εμείς ήδη είχαμε πάρει την προέγκριση, ξεκινήσαμε πριν με τη χρηματοοικονομική μελέτη πριν 2 χρόνια. Προχωρήσαμε αμέσως μετά σε ειδικό χωροταξικό, γιατί το γενικό πολεοδομικό της πόλης παίρνει πάρα πολύ χρόνο για να οκληρωθεί. Πήραμε την προέγκριση από το Υπουργείο να κάνουμε δικιά μας μελέτη. Αυτή η μελέτη κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή, παρελήφθη από το διοικητικό μας συμβούλιο. Σήμερα έφυγε για το Υπουργείο για να έχουμε τις παρατηρήσεις του Υπουργείου, τις διευκρινήσεις ουσιαστικά. Όπως λέει ο νόμος, βγαίνει σε δημόσια διαβούλευση και μετά, αφού ενσωματωθούν και παρατηρήσεις δημόσιας διαβούλευσης, πηγαίνει για προεδρικό διάταγμα. Πιστεύουμε ότι ευελπιστούμε ότι τέλος του χρόνου θα έχουμε το προεδρικό διάταγμα που θα αφορά το χωροταξικό, γιατί ξέρετε, όταν θέλεις να χτίσεις κάτι, να κάνεις ανάπλαση, θα πρέπει πρώτα να έχεις χρήση γης, όρους δόμηση, διαφορετικά δεν γίνεται με μακέτες μόνο. Και αμέσως μετά βγάζουμε τέλος του χρόνου αρχιτεκτονική μελέτη, που είναι, αν θέλετε. Σχεδιάζετε το νέο τύπο της έκθεσης, το νέο μοντέλο της έκθεσης. Ναι, το οποίο θα πρέπει να είναι και μνημιακής φύσεως, γιατί στο κέντρο της πόλης
όποιος είναι, θα πρέπει να σηματοδοτεί την πόλη. Και άλλωστε τα τελευταία 50 χρόνια δεν έχει γίνει και κανένα μεγάλο έργο στην πόλη. Είναι ευκαιρία αυτό να σηματοδοτήσει την πόλη. Δηλαδή θα χαρακτηρίσει την πόλη για τα επόμενα 50 χρόνια. Αρχιτεκτονική μελέτη και χρηματοδοτικά εργαλεία για να βρεθούν και τα κεφάλαια. Γιατί πλέον λεφτά δεν υπάρχουν. Άρα θα πρέπει να βρεθούν κεφάλαια. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία θα μας βοηθήσουν να δούμε πώς θα υλοποιήσουμε αυτό το έργο. Μπορεί να δει κάποιος επισκέπτης πότε λειτουργεί η έκθεση και βεβαίως τι εισιτήριο πληρώνει ο επισκέπτης, γιατί και αυτά πρέπει να τα αναφέρουμε, κύριε Πουστερκίδη. Βεβαίως, μπορεί να δει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, είπαμε για το αμερικανικό περίπτερο. Υπάρχει δίπλα ένα περίπτερο με τις ελληνικές startups που είναι νομίζω εξαιρετικό. Νέα παιδιά με εξαιρετικές ιδέες πάλι με τεχνολογία. Το περίπτερο 6 έχει τις διεθνείς συμμετοχές. Η Ινδία έχει μια πολύ σημαντική παρουσία τριπλασία στο χώρο ως επόμενη τιμόμενη χώρα. Η Κίνα ως περσινή τιμόμενη χώρα έχει μια πολύ σημαντική παρουσία, αλλά και άλλες χώρες. Που εμφανίζονται για πρώτη φορά. Για παράδειγμα, πρώτη φορά εμφανίζεται η Πορτογαλία, το Ουσμπεκιστάν, το Μπαγκλαντές. Είναι σημαντικά πράγματα για μας αυτά. Ένα εξαιρετικό περίπτερο με τη μικρομεσαία παραγωγή, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, φέρνει κεντρική ενός επιμελητηρίων. Επίσης, άλλο περίπτερο, το επαγγελματικό επιμελητήριο με μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την περιοχή μας. Το περίπτερο της άμυνας θα είναι εξαιρετικό, οι επιχειρήσεις της άμυνας. Όπως και πέρσι. Νομίζω ότι θα είναι ακόμα καλύτερο, γιατί θα δούμε και κάποιες εκπλήξεις εκεί. Πέρσι γιορτάσαμε το Φραπέ, φέτος θα γιορτάσουμε την Άγρια Δύση, ένα μουσείο Άγριας Δύσης με το σαλούν και τον πιανίστα. Νομίζω θα διασκεδάσει πάρα πολύ κόσμο και θα εκπαιδεύσει πολύ κόσμο να μάθει τι έγινε εκεί στην Άγρια Δύση από το 16ο αιώνα και μετά. Το e-gaming, το οποίο γίνεται Hall of Fame με διεθνείς διαγωνισμούς. Οι συναυλίες οι καθημερινές, πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα. Καλό όλους να μπουν στο site μας. Μια καθημερινή γιορτή και συναυλίες με πολύ γνωστά ονόματα, κύριε Ποσοκίδη. Πολύ γνωστά και νομίζω ότι καλύπτουν και όλα τα γούστα. Είναι από λαϊκό, από έντεχνο, από νεανικό. Κλείνουμε με αμερικάνικο συγκρότημα τους Blues Brothers. Νομίζω ότι θα καλύπτουμε όλα τα γούστα. Το στοίχημα να γίνει μια εμπορική γιορτή έκθεση, οπότε έχει πετύχει με αυτό το πρόγραμμα. Αυτό το δείχνει ο κόσμος, γιατί όταν το 2012 είχαμε 80.000 επισκέπτες και πέρσι είχαμε 263.000, νομίζω ότι ο κόσμος αγάπησε ξανά την έκθεση, μπαίνει μέσα και το ίδιο θα συνεχιστεί και φέτος. Η έκθεση ανοίγει το Σάββατο το πρωί, 10 η ώρα το πρωί. Τα Σαββατοκύριακα το ωράριο είναι 10 με 10, τις καθημερινές είναι 4 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Όταν κλείνουν τα περίπτερα ξεκινάνε και οι συναυλίες. Το εισιτήριο με ρωτήσατε είναι 7 ευρώ, αλλά δίνουμε μια δυνατότητα τις καθημερινές και στο διάστημα 4 με 6, όπως λένε τις happy hours, να μπει ο κόσμος με 5 ευρώ εισιτήριο. Για τις οικογένειες τι κάνουμε? Για τις οικογένειες έχουμε το οικογενειακό εισιτήριο, το οποίο δεν είναι μόνο οικογενειακό, είναι και ομαδικό. Δηλαδή και 4 φίλοι μπορούν να έρθουν με 5 ευρώ και να. 20 ευρώ δηλαδή το οικογενειακό εισιτήριο. Για τους φοιτητές. Το εισιτήριο στην ίδια τιμή είναι και για τους πολύτεκνους. Και από φέτος αποφασίσαμε και λόγω του δημογραφικού και οι τρίτεκνες οικογένειες αντιμετωπίζονται ως πολύτεκνες. Άρα θα έχουν την ειδική μείωση. Και βέβαια άτομα με κινητική αναπηρία μπαίνουν δωρεάν με το σύνοδό τους, γιατί αν είναι κάποιος αναπηρικό καροτσάκι χρειάζεται βοήθεια, και οι δύο δωρεάν μπορούν να έρθουν και να ευχαριστηθούν την έκθεση. Τα ξενοδοχεία πάντως, και επειδή μιλήσαμε και με επαγγελματικούς φορείς των ξενοδοχείων, είναι πλήρως κλεισμένα. Δεν πέφτει η καρφίτσα, όπως το λέμε εμείς. Είδα την ανακοίνωση ένας ξενοδόχων τις δηλώσεις δηλαδή που έλεγε για 95% πληρότητα. Θεωρώ ότι στα 4-5 που, αν θέλετε, και οι επιχειρήσεις εκεί πηγαίνουν πιο πολύ, γιατί ένας ξενοδόχος αντιπροσωπεύει όλες τις κατηγορίες των ξενοδοχείων, εκεί νομίζω είναι overbooking. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στο φετινό θεσμό. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και εμείς, Έλενα, κυρίες και κύριοι, καθ' όλη τη διάρκεια της φετινής διοργάνωσης θα βρισκόμαστε εδώ με το Star Βορείο Ελλάδος και σε συνεντεύξεις τύπου των πολιτικών προσώπων, διότι έχουν έντονο ενδιαφέρον. Δεν πρέπει να ξεχνούμε το 19 είναι έτος εκλογών, αλλά βεβαίως και στηρίζοντας όλους τους παραγωγικούς φορείς, τον ιδιωτικό τομέα, προβάλλοντας καινοτόμα προϊόντα που θα έχουν τη δυνατότητα και οι επισκέπτες να δουν στην 83η διοργάνωση. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το άρωμα Θεσσαλονίκης που μας έδωσε σήμερα. Το νοσοκομείο της Δράμας εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες ασθενείς και οι όποιες παρεμβάσεις έγιναν προετών με την επέκτασή του και τη δημιουργία της νέας πτέρυγας πλέον δεν είναι αρκετές, καθώς χρειάζεται οπωσδήποτε έργα συντήρησης και ανακαίνησης, το κόστος των οποίων είναι υψηλό. Όπως παραδέχθηκε ο διοικητής του και τόνισε πως αναμένουν την εξοικονόμηση χρημάτων από την εφαρμογή του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης του. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της τηλεόρασης του Σταρ, ο διοικητής του νοσοκομείου της Δράμας τόνισε χθες πως πράγματι το κτίριο χρειάζεται άμεσων επεμβάσεων και τα χρήματα αυτά βεβαίως θα είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος. Όμως μπορούν όλα αυτά να εξοικονομηθούν από το γεγονός της εφαρμογής του προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας, όπως ανάμεσα στα άλλα είπε. Είναι ένα παλιό κτίριο και η δαπάνη συντήρηση αυτού του κτηρίου είναι πολύ σημαντική.
Η ενεργειακή όμως θα βοηθήσει πάρα πολύ για να γίνει εξοικονόμηση της ενεργειακής δαπάνης, η οποία φτάνει γύρω στις 800.000 ευρώ. Από αυτή την ενεργειακή αναβάθμιση θα έχουμε μία εξοικονόμηση χρημάτων γύρω στο 70% με 75%. Αυτά τα χρήματα τα οποία προκύψουν, το όφελος, θα μετακυληθεί στην ανακαίνιση, σταδιακή ανακαίνιση του εσωτερικού του νοσοκομείου. Έχετε εντοπίσει πολύ, πολύ σωστά, όπως και όλοι οι πολίτες, ότι το πάτωμα, ας πούμε, θα πρέπει να αλλάξει με τον όποιο τρόπο. Είναι μια πολύ μεγάλη δαπάνη όλο το πάτωμα ενός δημόσιου νοσοκομείου που αγγίζει τα 24.000 τετραγωνικά μέτρα. Η ανακαίνιση συγκεκριμένων χώρων. Διαπιστώσατε ότι πέρσι σπαταλήσαμε γύρω στις 100.000 ευρώ για να κάνουμε ανακαίνιση το χώρο του μαγειρίου. Ήταν μια πολύ μεγάλη δαπάνη για το νοσοκομείο, με ένα στενό προϋπολογισμό, και όμως τα καταφέραμε πολύ καλά. Ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου της Δράμας τόνισε πως οι παρεμβάσεις θα ξεκινήσουν από το τμήμα τη διεύθυνση αιμοδοσίες του νοσοκομείου και μάλιστα αυτές θα γίνουν σύντομα. Σχεδιάζουμε να ανακαινήσουμε πολύ σύντομα το τμήμα της αιμοδοσίας, το οποίο είναι ένα κομβικό σημείο για την περαιτέρω προσέλκυση αιμοδοτών και για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος που διατηρεί το νοσοκομείο. Γιατί το αίμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τα χειρουργεία. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε από την αιμοδοσία σε συνδυασμό με κάποιες άλλες παρεμβάσεις στα εξωτερικά ιατρία. Έτσι ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση αλλά και η παραμονή των πολιτών στα εξωτερικά ιατρία. Σε συνδυασμό όμως με την ενεργειακή αναβάθμιση, η οποία θα αλλάξει ριζικά την όψη όλου του νοσοκομείου και αισθητικά, θεωρώ ότι θα γίνουν ταυτόχρονα και άλλες παρεμβάσεις στο εσωτερικό του κτηρίου. Έτσι λοιπόν θα πετύχουμε ταυτόχρονα, θα παντρέψουμε λοιπόν την εσωτερική και την εξωτερική παρέμβαση, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα για το νοσοκομείο και για τους πολίτες. Τα επόμενα 2 χρόνια πιστεύω ότι θα αλλάξουν ριζικά όλη την άποψη των πολιτών για το νοσοκομείο. Είναι σημαντικές οι παρεμβάσεις αυτές και θεωρώ ότι η διοίκηση γνωρίζει πολύ καλά τα επόμενα βήματα τα οποία θα κάνει, σε συνδυασμό πάντα με την συμβολή και την στήριξη του Υπουργείου. Είναι πάρα πολύ σημαντική η στήριξη του Υπουργείου και της υγειονομικής περιφέρειας για το ότι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Ξεκίνησαν και πάλι πληστηριασμοί ακινήτων μετά από την παύση της πολύμηνης αποχής των συμβολιογράφων. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη για χιλιάδες δανειολήπτες σε όλη την Ελλάδα. Η εικόνα στο νομό Σερών είναι η ίδια με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, με τους πολίτες να χρωστούν σε τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία ή εφορία, να κινδυνεύουν να χάσουν ακόμη και την πρώτη τους κατοικία. Ξεκίνησαν από χθες οι πληστηριασμοί ακινήτων, μετά τη λήξη της πολύμηνης εποχής των συμβολιογράφων. Με το μαχαίρι στο λαιμό βρίσκονται χιλιάδες δανειολήπτες, οι οποίοι βλέπουν το μοναδικό τους περιουσιακό στοιχείο να χάνεται και οι ίδιοι να μένουν στο δρόμο. 500 πληστηριασμοί ηλεκτρονικοί, οι οποίοι την επόμενη Τετάρτη είναι άλλοι 500 και αμέσως την παρεπόμενη είναι 1.000 και το πλάνο και το σχέδιό τους είναι μέχρι το τέλη της χρονιάς γύρω στις 18.000 πληστηριασμοί, τον επόμενο γύρω στις 38 και μέχρι το 2022 175.000 πληστηριασμοί. Όχι μόνο πρώτες κατοικίες και επαγγελματικές θέσεις. Επαγγελματικές, αλλά ο μεγάλος όγκος όλων αυτών των καταστάσεων είναι η πρώτη κατοικία, οι οποίες είναι και κάτω από 100.000 ευρώ, αυτό που λέγανε δεν ισχύει, και ξέρετε ποιο είναι το άσχημο στην όλη περίπτωση. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ διατυμπανίζει ότι βγήκαμε από τα μνημόνια και μπορούμε πια να ψηφίσουμε, εγώ τους προτείνω και έτσι πρέπει να έφτιανα από την πρώτη στιγμή να κάνουν ένα νόμο όπως έκαναν οι παλαιότεροι, που να λέει ότι καμιά πρώτη κατοικία δεν βγαίνει στον πληστηριασμό. Από το 2014 και μετά δεν υπάρχει νομοθεσία που να προστατεύει τα ελληνικά νοικοκυριά από τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας. Να κάνουν ένα νόμο και να πούνε ότι ξέρετε κάτι, εμείς δεν θα επιτρέψουμε να γίνει πληστηριασμός πρώτης κατοικίας έως 200.000 ευρώ. Έχει νομοθετηθεί στην ελληνική επικράτεια για 4 χρόνια, μπορούν να το κάνουν και αυτό θα δείξουν και το κοινωνικό τους πρόσωπο. Αλλιώς αυτό που ακολουθείται είναι μια καθαρά μνημονιακή πολιτική,
η οποία λέει ότι θα πρέπει όλο να βγει στο πληστηριασμό, να πουληθεί στα φάνηση κτλ. Η εικόνα στο νομό Σερών είναι η ίδια με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, με τους πολίτες, αν χρωστούν σε τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία ή εφορία, να κινδυνεύουν να χάσουν ακόμα και την πρώτη τους κατοικία. Δηλαδή ξεκινάνε οι πληστηριασμοί, εμείς οργανωνόμαστε, εμείς θα κάνουμε αντιδράσεις, γιατί ξέρετε, δεν είναι ότι το κάνουν μόνο οι τράπεζες, μπορεί η εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, όλοι τους έχουν πλέον τη δυνατότητα και το δικαίωμα μέσα σε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς να κάνουν να συνεχίσουν. Οπότε δηλαδή ένας επαγγελματίας μπορεί να έχει κλείσει το μαγαζί του, να χρωστάει όμως την εφορία είτε στον ΕΦΚΑ, να δει το σπίτι του να χάνεται. Απόλυτα σωστά το λέτε και να είναι και η πρώτη κατοικία. Δηλαδή δεν έχει πια εξαιρέσεις από όλα αυτά. Αυτά όλα είναι, πόσο λένε, λόγια μόνο για επικοινωνιακούς λόγους ή χαρακτήρα. Το σύντημα και το συγκεκριμένο είναι ότι αυτοί θέλουν να συνεχίσουν τους πληστηριασμούς, γιατί ως καλά παιδιά της Τρόικας και για να δείξουν την καλή εικόνα έξω, συνεχίζουν αυτά τα μνημονιακά, ενώ μέσα μας λένε ότι εμείς σταματήσαμε τα μνημόνια. Όσοι πολίτες έρχονται αντιμέτωποι με πληστηριασμούς, δυστυχώς δεν έχουν πολλές εναλλακτικές. Με αποτέλεσμα στο τέλος να βλέπουν το σπίτι τους να βγαίνει στο σφυρί. Το μόνο που μένει είναι ότι στο καθενός η δυνατότητα να κάνει κάποιες ανακοπές, τα οποία έχουν έξοδα, χρήματα, φθορά, ψυχική, ηθική, οικονομική, και στο τέλος όλα αυτά έχουν μικρής διάρκειας αποτελέσματα, διότι έτσι έχουν νομοθετήσει στο κώδικα πολιτικής οικονομίας ότι άντε να κερδίσεις, σας το λέω έτσι χοντρά, 3-4 μήνες και πάλι θα είσαι στην ίδια κατάσταση και θα έχεις ξοδευτεί κιόλας. Δηλαδή είναι ασφικτικές οι καταστάσεις, δεν σταματάνε, δυστυχώς αυξάνονται οι πληστηριασμοί και θα αυξηθούν σε μεγάλα τρομακτικά επίπεδα, και το μόνο που μπορεί να τα σταματήσει είναι οι Έλληνες πολίτες να αντισταθούν και να αντιδράσουν σε αυτό το κατάπτυστο μέσο, γιατί σας είπα πολύ απλά. Τους καλείτε τις Τετάρτες να έρχονται να διαμαρτύρονται έξω από το Ειρηνοδικείο, εδώ στο Δικαστικό Μέγαρο. Βεβαίως, και όχι μόνο, και στα συμβολιογραφία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτό που θα γίνει, γιατί ξεκινάει συστηματικά. Θα περάσουμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε στη συνέχεια του δελτίου μας. Ζήσε τη στιγμή. Νιώσε το ρυθμό. Star FM 93,5. Ακού δυνατά όλες τις επιτυχίες. Και επανήλθαμε στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Την άδεια δημοπράτησης αναμένει ο Δήμος Δοξάτου για την εκκίνηση του γιγαντιαίου έργου του βιολογικού καθαρισμού στην δημοτική κοινότητα Δοξάτου, όπως το χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Δημήτρης Δαλακάκης, ο οποίος τόνισε ότι αν όλα πάνε καλά, τότε μέσα σε 2 χρόνια αυτό θα λειτουργήσει. Μέσα σε 2 χρόνια, αν όλα κυλήσουν ομαλά, μετά την έναρξη και της δημοπράτησης του έργου για την κατασκευή του νέου βιολογικού σταθμού στο Δοξάτο και συγκεκριμένα στο Δήμο του Δοξάτου, ο Δήμαρχος Δημήτρης Δαλακάκης ευελπιστεί ότι θα έχει πλέον ο Δήμος του ένα μεγάλο, πολύ σημαντικό έργο, αυτό του βιολογικού καθαρισμού, έτσι ώστε τα λίμματα να μην χύνονται στον ξεροχήμαρο και πλέον όλα τα δημοτικά διαμερίσματα, τοπικές κοινότητες και δημοτικές κοινότητες να είναι ενταγμένα και συνδεδεμένα με αυτό το γιγαντιαίο έργο. Καταφέραμε και εντάξαμε ένα έργο μετά από πολλές δεκαετίες, για να λέμε την αλήθεια. Το έργο αυτό είναι περίπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε πάρει ήδη την πράξη ένταξης τόσο από την περιφέρεια όσο και από το αρμόδιο Υπουργείο. Ο Δήμος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τελικό στάδιο, όπου περιμένουμε την περιφέρεια να μας δώσουν την άδεια δημοπράτησης. Την άδεια δημοπράτησης θα την έχουμε λογικά μέχρι το τέλος του μήνα. Επομένως, ο διαγωνισμός, ο οποίος θα είναι διεθνής και ανοιχτός φυσικά, περιμένουμε να αρχίσει. Θα ολοκληρωθεί περίπου στο τέλος του έτους ή στις αρχές του επόμενου έτους. Οπότε και θα βγει ο ανάδοχος και θα αρχίσει η κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού αλλά και των δικτύων. Η κεντρική μονάδα του βιολογικού καθαρισμού θα ήταν εκεί που είναι η εγκαταλειμμένη παλιά μονάδα βιολογικού καθαρισμού στον ξεροχήμαρο του Δοξάτου, η οποία πλέον θα ανακαινιστεί πλήρως. Θα γίνει πολύ μεγαλύτερη, διότι χρειάζονται, αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ μεγαλύτερες οι ανάγκες, γιατί θα καλύπτει όλο μας τον Δήμο. Και από εκεί και έπειτα θα γίνει ένα αποχετευτικό δίκτυο πέρα από αυτό το έργο, περίπου 30-35 χιλιόμετρων, το οποίο θα συμπληρώσει το όλο εγχείρημα. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο είναι γιγαντιαίο, τόσο σε έκταση όσο και σε χρηματική αξία. Είμαστε πλέον στα πρόθυρα, όχι απλώς ένταξής του, γιατί αυτό το έχουμε πάρει, αλλά δημοπράτησης. Ευελπιστούμε ότι το έργο θα αρχίσει να ξεκινήσει περίπου στο Μάρτιο του 2019. Ο χρόνος εκτέλεσής του είναι στους 18 μήνες, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι σε 2 χρόνια από τώρα, περίπου, θα είμαστε σε μια θέση να μην μολύνουμε το άλλο το περιβάλλον, όπως κάναμε επί δεκαετίες.
Αυτό σημαίνει ότι έχει συνδεθεί όλος ο Δήμος. Υπάρχει πρόβλεψη να συνδεθείτε και με την περιοχή του Δήμου Παραμυστίου μέσω της Αμβριανής και των φυλακών του Νικηφόρου. Όχι, εμείς το δικό μας έχει σχεδιαστεί για πληθυσμό αιχμής 15.000 κατοίκων, όσο ακριβώς είναι και οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου μας. Δεν έχει υποβληθεί αντίστοιχο αίτημα από τον Δήμο Παρανεστίου. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να υπάρχει ένα άλλο έργο το οποίο να κινείται αυτόνομα σε σχέση με το δικό μας. Το ένα έργο είναι ανεξάρτητο από το άλλο και δεν έχουμε δεχτεί κρούση από τον Δήμο Παρανεστίου για να χρησιμοποιήσει και αυτό το δικό μας το δικό μας τον βιολογικό καθαρισμό. Εάν δεχτούμε τέτοια κρούση φυσικά δεν θα πούμε όχι. Θα βοηθήσουμε κάθε Δήμο. Μετά τη μεγάλη ζημία που υπέστη μια εκτινοτροφική μονάδα στη Λεκάνικα Βάλλας από την εμφάνιση πριν από λίγες εβδομάδες του ιού βρουκέλωσης, με αποτέλεσμα από τα 34 βοηδοί που διαβίωσαν εκεί να θανατωθούν τα 28, σε ετοιμότητα βρίσκεται η κτηνιατρική υπηρεσία Δράμας και ο προϊστάμενος της κτηνίατρος Ανέστης Παπαδούδης. Ζητά από όλους τους κτηνοτρόφους να είναι πολύ προσεκτικοί στις συναλλαγές τους και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην επαναληφθεί το ίδιο φαινόμενο όπως είχε γίνει και στην έναρξη του 2018. Με αφορμή την εμφάνιση της ασθένειας βρουκέλωσης σε μονάδα στην περιοχή της Λεκάνης Καβάλας, ο προϊστάμενος της κτηνιατρικής υπηρεσίας Αδράμας, Ανέστης Παπαδούδης, τονίζει χαρακτηριστικά πως θα πρέπει οι κτηνοτρόφοι να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί αυτό το χρονικό διάστημα για να μην αντιμετωπίσουν ξανά το ίδιο πρόβλημα όπως στις αρχές του έτους, όταν βλέποντας το πού πηγαίνει η όλη κατάσταση, άμεσα κινητοποιήθηκαν και εμβολίασαν κατά της βρουκέλωσης όλα τα ζώα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να σωθεί μονάδα και στην περιοχή του Παρανεστίου αλλά και στον υπόλοιπο νομό. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η τελευταία τετραετία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί στον τομέα της κτηνοτροφίας ως η τετραετία με τις επαναλαμβανόμενες εξάρσεις ζωικών ασθενειών και σε ορισμένες περιπτώσεις και ζωοανθρωπονώσων. Γι' αυτό τον λόγο θα πρέπει όλοι να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί, κυρίως οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι θα πρέπει να παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να προφυλάξουν και τον εαυτό τους, αλλά και τις μονάδες και τα κοπάδια τους. Σε ό,τι αφορά τη βρουκέλωση των βοηδών, ήδη από συναδέλφους έχουμε ενημέρωση ότι έχουν αυξημένα κρούσματα βρουκέλωσης των βοηδών και σε αγελαίες εκτροφές της περιοχής Λεκάνης, στην Καβάλα, αλλά και Σταυρούπολης, Ξάνθης. Ήδη οι υπηρεσίες εκεί έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα, προχωράνε σε θανατώσεις των θετικών ζώων. Η μεγαλύτερη πλειονότητα αυτών των ζώων σφάζονται στα σφαγεία του νομού μας, όπου γίνονται ταυτόχρονα πάλι δειγματοληψίες και επιβεβαίωση της νόσου. Από εκεί και πέρα, το πώς θα πράξει ο κάθε νομός, κρίνει κάθε υπηρεσία την έκταση, τη βαρύτητα, την πυκνότητα των εκτροφών, το κρίνει τοπικά. Κάτι αντίστοιχο είχαμε και εμείς στις αρχές του χρόνου, στην περιοχή του Παρανεστίου, πριν περάσουμε το ποτάμι. Εκεί όντως είχαμε και αυξημένα κρούσματα σε 2-3 εκτροφές, ενώ μέχρι φέτος, μιλάω για το αρχές 18, δεν υπήρχαν κρούσματα, πάντα βγαίνανε καθαρές οι εκτροφές αυτές. Ξαφνικά άρχισε να βγαίνουν αρκετά ζώα θετικά, με τέτοιο ρυθμό που λέγαμε σε λίγο δεν θα υπάρχουν ζώα για εκτροφή. Κάναμε ό,τι προβλεπόταν από την νομοθεσία, δηλαδή απομάκρυνση των θετικών ζώων, και ταυτόχρονα κάναμε ενέργειες σε συμφωνία φυσικά και με τους κτηνοτρόφους, και πήραμε και το OK από το Υπουργείο και προχωρήσαμε σε μαζικό εμβολιασμό των εκτροφών εκείνης της περιοχής. Και με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον κοντρολάραμε την εικόνα. Μέχρι τώρα όποιοι έλεγχοι γίνονται και σε άλλες εκτροφές άλλων περιοχών, το πράγμα δείχνει ότι έχει σταθεροποιηθεί και ήταν μόνο σε εκείνη την περιοχή. Ελπίζεται ότι με τον ανάλογο τρόπο αντίδρασης και στους γειτονικούς νομούς θα περιοριστεί το φαινόμενο. Μάλλον είναι, που λένε, υποχρεωτικός δρόμος αυτό το πράγμα, γιατί η φύση των εκτροφών αυτών, που είναι αγελές, εύκολα δεν σταυλίζονται, να περιοριστούν, να πάρεις κάποια μέτρα απολίμανσης, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
αυτοί συνήθως τους περισσότερους μήνες του χρόνου είναι έξω. Επομένως, τι μέτρα απολύμανσης να πάρεις σε βουνά και σε λαγκάδια. Μάλλον θα οδηγηθούν οι συνάδελφοι, έτσι πιστεύω, προς τη λύση του εμβολιασμού. Αλλιώς είναι πολύ δύσκολο να τα κοντρολάρεις. Να ήταν πιο περιορισμένες εκτροφές, να έχουν άλλο είδους τρόπο λειτουργίας κατά κάποιο τρόπο και θα λέγαμε ναι, μπορεί να προχωρήσει το πρόγραμμα της εκρίζωσης. Mm-hmm. Για μένα, έτσι όπως το βλέπω, μάλλον θα πρέπει να επεκταθεί το μέτρο και προς αυτούς. Mm-hmm. Με αφορμή και αυτό το γεγονός, τι συστήνεται στους κτηνοτρόφους της περιοχής του νομού της Δράμας? Έλεγχο κυρίως των μετακινήσεων των ζώων τους. Δηλαδή το τι μπαίνει, τι βγαίνει, οι αγοραπολισίες τους, ο ξένος άνθρωπος που θα έρθει μέσα για να δει το ζωικό κεφάλαιό του ενδεχομένως για κάποια αγορά. Μέτρα υγιεινής, ζωοτροφές. Όλα αυτά πρέπει να λαμβάνουν τα μέτρα υγιεινής. Δηλαδή αυτό που λέμε, βρε παιδιά, κάντε μια τάφρο στην είσοδο της μονάδας σας με απολυματικό υγρό να υπάρχει, να περνάει το φορτηγό το ζωοτροφάδικο, να απολυμμένονται οι τροχοί. Ο άνθρωπος που θέλει να μπει μέσα στο στάβλο να έχει ένα ψεκαστήρα δίπλα, οι μπότες του να μπαίνουν μέσα σε απολυματικό υγρό και να μπαίνει μέσα στη μονάδα του, στη μονάδα, για να ελέγξει, για να δει ό,τι θέλει να δει. Αυτά είναι στοιχειώδη μέτρα τα οποία πρέπει να τα έχουν σαν Ευαγγέλιο. Για οποιαδήποτε νόσο. Όχι τώρα βρουκέλα που μιλάμε, για οποιοδήποτε νόσο. Συνέντευξη τύπου το μεσημέρι της Τετάρτης στον αρχαιολογικό χώρο Φιλίππων έδωσε η Συντονιστική Επιτροπή για την αλλαγή της όδευσης του ΤΑΠ, όπου μίλησαν εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής κ. Καλπακίδης Θέμης, ο αναπληρωτής καθηγητής νομικής Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης Μιχάλης Χρυσομάλης και από την αντιπολίτευση του Δήμου Καβάλας οι κ. Βαγγέλης Παπάς, Μάκης Παπαδόπουλος, Θόδωρος Μουριάδης και Άρης Βέρος. Πρόθεση της Συντονιστικής Επιτροπής είναι να γίνει προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. ΤΑΠ, φαντάζομαι το γνωρίζετε, είναι ΕΚΕ. Είναι έργο κοινού ενδιαφέροντος. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος, είναι 100 σε όλη την Ευρώπη και διέπονται αποκλειστικά από ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αποκλειστικά. Τόσο ως προς τον σχεδιασμό, όσο και ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθούν. Τοποθετούνται αυτά τα έργα σε έναν κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος κάθε δύο χρόνια επικαιροποιείται. Ο ΤΑΠ ήταν και στο προηγούμενο και σε αυτόν τον ισχύοντα κανονισμό και διέπονται από ένα νομικό καθεστώς αμιγώς ευρωπαϊκό, το οποίο είναι υποχρεωμένο το κράτος καταρχήν και η κοινοπραξία κατά δεύτερον να τηρήσει. Έτσι δικαιολογείται η εμπλοκή μας. Αυτά τα έργα δηλαδή κοινού ενδιαφέροντος, που είναι λίγα σε όλη την Ευρώπη, στην περιοχή μας είναι 3-4, με πιο χαρακτηριστικό τον ΤΑΠ, διέπονται από έναν κανονισμό ο οποίος έχει την ίδια ηλικία με τον ΤΑΠ. Είναι ο κανονισμός 347 του 13. Σκεφτείτε ότι κάπου εκεί ξεκινάει και ο ΤΑΠ να σχεδιάζεται, να γίνονται διάφορες ενέργειες κτλ. Τώρα, ο κανονισμός αυτός έχει πάρα πολύ σύντομα, δεν θα πάω παραπάνω από ένα λεπτό. Έχει δύο στόχους, δύο σκοπούς, οι οποίοι βαίνουν παραλλήλως, δηλαδή δεν είναι κάποιος ιεραρχικά πιο μπροστά από τον άλλο. Ο ένας σκοπός είναι να διασφαλίσει ότι αυτά τα έργα θα εκτελούνται και θα ολοκληρώνονται γρήγορα, χωρίς εμπόδια. Στο πλαίσιο αυτό, παραδείγματος χάρη, εξαγγέλλεται μια αρχή που είναι one stop shop, δηλαδή μία υπηρεσία θα δίνει όλες τις άδειες για να, το έργο να τρέχει γρήγορα. Και το δεύτερο είναι να διασφαλίσει ότι κατά τον σχεδιασμό του έργου θα δίνεται η ευρύτερη δυνατή διαβάνεια και θα διασφαλίζεται το δικαίωμα της διαβούλευσης. Μάλιστα, ο ενωσιακός νομοθέτης προτίμησε να μην αφαιθεί στις διατάξεις γενικά για το περιβάλλον, αλλά να θεσπίσει ειδικές διατάξεις για τη διαβούλευση αυτών των έργων. Υπάρχουν σημεία που παραγνωρίστηκαν κυρίως στο δεύτερο σκέλος που έρχεται να επιτελέσει ο κανονισμός, που είναι η διαβούλευση, η ενημέρωση, η ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα και διαφάνεια στην εκτέλεση του έργου. Θα πρέπει να σας πω ότι η διαβούλευση είναι ευρεία και ως προς τα πρόσωπα, δηλαδή δικαίωμα έχει και ο τελευταίος ιδιοκτήτης γης, και είναι και ευρεία ως προς το αντικείμενο, δηλαδή καταλαμβάνει και το ζήτημα της όδευσης. Η μεγάλη μας κινητοποίηση βρίσκεται στα χωράφια, βρίσκεται
είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο, εκεί που παραβιάζονται τα δικαιώματα, τα ατομικά ή τα συλλογικά. Και το καθημερινό μας ραντεβού είναι στις καρυβιές, αντιστεκόμαστε σε αυτό που εμείς θεωρούμε ότι είναι λάθος, σε αυτό που εμείς θεωρούμε ότι είναι άδικο, και γι' αυτό οργανώνουμε την αντίστασή μας. Επίσης θέλουμε να δείξουμε ότι η μη τήρηση του νόμου, διότι αυτή τη στιγμή αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι ο ΤΑΠ και το ελληνικό κράτος δεν έχει τηρήσει τις διαδικασίες που θα έπρεπε να έχει τηρήσει. Και επίσης θέλουμε να δείξουμε ότι η γη υψηλής παραγωγικότητας είναι πολύ σημαντική για τον τόπο μας, όσο σημαντικός είναι και ο ΤΑΠ για το κράτος. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι ο ΤΑΠ λοιπόν θα μπορούσε να γίνει με μια αλλαγή όδευσης και η γη υψηλής παραγωγικότητας να παραμείνει ως έχει. Και μην ξεχνάμε ότι από πίσω έρχονται και άλλοι αγωγοί. Η γη μας δεν θα γίνει λεωφόρος όπου θα περνάνε οι αγωγοί αερίων. Καταρχήν, η προσπάθεια αυτή που γίνεται δεν είναι προσπάθεια του κυρίου Καλπακίδη. Η προσπάθεια αυτή εκφράζεται από μια συντονιστική επιτροπή, εκφράζεται από τις αποφάσεις του Δήμου Καβάλας, εκφράζεται από τις αποφάσεις της περιφέρειας, όπου αυτοί που παίρνουν αποφάσεις κάποιοι τις στηρούν και κάποιοι δεν τις στηρούν. Ο πρώτος λοιπόν που έκανε πίσω με την πρώτη ευκαιρία ήταν η διοίκηση του Δήμου Καβάλας, όπου νοερά είναι μαζί μας. Ας μας αποδείξει λοιπόν ότι έχουμε λάθος. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την τοπική κοινωνία και τους αγρότες, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι αγρότες στην περιοχή όλη αυτή του πρώην Δήμου Φιλίππων δεν είναι πάνω από 200. Αυτό που επιθυμούμε εμείς εδώ και καιρό, εδώ και 5 χρόνια, είναι να βρεθεί μια λύση με την νομιμότητα, σύμφωνα με τους νόμους και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Όπως είδατε και εσείς, όπως είδανε και όλοι αυτοί που επικαλούνται ότι δεν στηρίζεται αυτός ο αγώνας από την τοπική κοινωνία, όταν χρειάζεται και όταν χρειαστεί να είναι παρούσα η τοπική κοινωνία, όπως έγινε στο δικαστήριο, όπως έγινε αρκετές φορές που έχουμε σταματήσει τα μηχανήματα, και όταν κάποιος παρανομεί, δεν χρειάζεται να είναι 500 άτομα, φτάνει ένας, δεν χρειάζονται πολλοί. Οπότε όταν χρειάζεται η τοπική κοινωνία να είναι εκεί και όλοι αυτοί που στηρίζουν αυτόν τον αγώνα είναι εκεί. Πολύ καλά κάνουν και υποτιμούν τις δυνάμεις μας. Αυτό μας βολεύει μια χαρά. Από εκεί και πέρα θα δείξει, από τη στιγμή που θα εξαντλήσουμε όλα τα νόμιμα περιθώρια, τα νομικά περιθώρια, από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Γιατί η τοπική κοινωνία, πολύ μεγάλο μέρος της τοπικής κοινωνίας, συμφωνεί με όλο αυτό που γίνεται, και φυσικά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους διαφωνούν και ποτέ δεν βγήκαν απέναντι να επιχειρηματολογήσουν. Εμείς καλούμε όσους διαφωνούν να επιχειρηματολογήσουν και να συζητήσουμε. Από εκεί και πέρα καλούμε και τον ΤΑΠ δημόσια να κάνουμε δημόσια την παράθεση, δημόσια συζήτηση, που το ζητάμε εδώ και 2 χρόνια και ποτέ δεν το αποδέχεται. Έγινε αναφορά στην αρχαιολογία. Η πρόεδρος της κοινοπραξίας έκανε δήλωση που έμεσα αποδέχεται ότι κινδυνεύει ο αρχαιολογικός χώρος σε περίπτωση ατυχήματος, και υπάρχει περίπτωση ατυχήματος. Δεν μιλάει κανείς. Υπάρχουν λοιπόν πολλά ζητήματα, και προσπαθώντας να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη, εστιάζουν στο Καλπακίδη, στον Κοταΐδη, στον Αρσονιάδη και σε κάποιους συγκεκριμένα, προκειμένου να πείσουν ότι αυτός ο αγώνας είναι αγώνας ενός, δύο, τριών, πέντε ανθρώπων. Η υπεύθυνη παιδικών σταθμών του Δήμου Καβάλας, Μαρία Φραντεσκάκη, δήλωσε πως αυτή τη στιγμή γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες με την φίτηση των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς, ενώ στη στιγμή του ρεπορτάζ καλύφθηκαν 200 θέσεις. Η προσπάθεια συνεχίζεται, διαβεβαίωσε η κυρία Φραντεσκάκη, ούτως ώστε να μην μείνει κανένα παιδάκι εκτός παιδικών σταθμών. Θα προσπαθήσουμε σε βάθος χρόνου, μόλις έρθει και το προσωπικό το οποίο επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή και το οποίο προσπαθούμε και προσδοκούμε να έχουμε, θα προσπαθήσουμε όλα τα παιδάκια να τα πάρουμε στους παιδικούς μας σταθμούς. Ποιο είναι το θέμα? Μέχρι και σήμερα που μιλάμε υπάρχουν γονείς που μας φέρνουν βάουτσερ για τα παιδάκια μέσω ΕΣΠΑ. Οι γονείς τα είχαν κρατημένα στα συρτάρια των σπιτιών τους. Δεν ξέραν οι άνθρωποι ότι θα έπρεπε κάποιοι από αυτούς βασικά να φέρουν τα χαρτιά, να φέρουν τα βάουτσερ στους παιδικούς σταθμούς και έτσι να πάρουν τη θέση που τους αρμόζει, στο όποιο παιδικό θέλουν. Και έτσι συνεχώς έχουμε διάφορες ανατροπές. Εκεί που φτιάχνονται τα τμήματα, εκεί ξαναχαλάνε τα τμήματα. Το ποσοστό που θα πάρουμε μέσω ΕΣΠΑ είναι 60% και 40% μέσω Δήμου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι διευθύντριες των παιδικών σταθμών και αυτές τις μέρες δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να φτιάχνουν και να ξαναφτιάχνουν τα τμήματα, προσπαθώντας να βάλουμε τα παιδιά και να τακτοποιήσουμε όλα τα παιδιά.
Οι εγγραφές ήταν 694, εκ των οποίων 664 ήταν μέχρι την ημερομηνία που είχαμε δώσει το τέλος Ιουνίου, δεν θυμάμαι καλά, νομίζω τέλος Ιουνίου, και οι υπόλοιπες 30 είναι εκπρόθεσμες και μέχρι σήμερα ακόμα γίνονται αιτήσεις για εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, θα προηγηθούν όλοι οι οποίοι ήταν εμπρόθεσμοι στις εγγραφές τους. Και φέτος για πρώτη φορά έχουμε μοριοδότηση στα παιδιά τα οποία θα έρθουν μέσω Δήμου. Μπήκανε κάποια κριτήρια, συστήθηκε μια επιτροπή μοριοδότησης και αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυτές τις μοριοδοτήσεις οι οποίες θα αναρτηθούν και στο δημοτικό κατάστημα και στους παιδικούς σταθμούς. Μέσω του ΕΣΠΑ λοιπόν σήμερα που μιλάμε έχουμε προς το παρόν 200 παιδιά. Είναι η τελευταία ενημέρωση που είχα πριν 10 λεπτά από τις διευθύντριες των παιδικών σταθμών. Αυτά τα παιδιά φυσικά τακτοποιούνται, έχουν προτεραιότητα ή επανεγγραφές. Θα πάρουμε όλα τα παιδάκια των επανεγγραφών. Έτσι, αυτά είναι αυτοδίκαια δηλαδή πηγαίνουν τα παιδιά βάσει νομοθεσίας. Και από εκεί και πέρα ξεκινάμε τα τηλεφωνήματα, θα ξεκινήσουν για τα παιδάκια τα οποία είναι μέσω Δήμου. Θα υπάρξει μια δεύτερη φάση λοιπόν ΕΣΠΑ, η οποία δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα είναι, από ό,τι έχουμε ενημέρωση από την ΕΕΤΑ. Μπορεί να είναι τέλος Σεπτέμβρη, μπορεί να είναι μέσα Οκτώβρη. Κάποια από αυτά έχουν κάνει αίτηση και ήδη βρίσκονται μέσα στους παιδικούς σταθμούς και βάσει της μοριοδότησής τους. Αλλά δεν είναι. Γι' αυτό κρατάμε ένα μικρό υπόλοιπο θέσεο, γύρω στις 20 θέσεις περίπου. Μήπως κάποια παιδάκια δεν εντάχθηκαν αυτή τη στιγμή στους παιδικούς σταθμούς και πάρουν το βάουτσερ μετά στη δεύτερη φάση. Γι' αυτό κρατάμε και κάποιες θέσεις για αυτή την περίπτωση. Η τοπική κοινότητα Κορμίστα στο νομό Σερών αντιμετωπίζει κατά διαστήματα πρόβλημα με το νερό λόγω της μεγάλης κατανάλωσης, η οποία οδηγεί σε μηχανικές βλάβες. Το χωριό μας είναι γεμάτο το καλοκαίρι και άδειο το φθινόπωρο. Οι τελευταίοι ομογενείς μας έφυγαν την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό οδηγεί σε κάποια προβλήματα, τα οποία όμως ξεπερνάμε γρήγορα, δήλωσε ο πρόεδρος της Κορμίστας Μπάμπης Μπουραζάνης. Εντάξει, κάπου τα μηχανήματα από τη ζήτηση τη μεγάλη έχουν τη φυσιολογική τους φθορά. Από ό,τι μάθαμε που πήρα τηλέφωνο τον αντιδήμαρχο πρωί-πρωί με τον υδραυλικό, μου είπαν ότι είναι το πρόβλημα από ρεύμα. Θα το φτιάξουν και πιστεύω μέχρι το μεσημεράκι. Είναι ότι δεν μένει όλο το χωριό. Επειδή το χωριό είναι στο βουνό επάνω, συνήθως τα ψηλά τα σπίτια που είναι προς τη δεξαμενή, να πούμε, μένουν πιο γρήγορα. Ο κάτω συνοικισμός, δηλαδή από το κέντρο και κάτω, δεν μένουν καθόλου. Είναι αυτό το ώσπου να πάρει μπράλι μπρος στο μηχάνημα. Δηλαδή η δεξαμενή είναι μεγάλη, εξυπηρετεί. Έχουμε δύο δεξαμενές οι οποίες συγκοινωνούν. Είναι η μία με την Ηλιοκόμη και τις Κορμίστες. Οπότε το νερό είναι πάρα πολύ. Και το πρόβλημα για να έρθει με το νερό πρέπει να η έλλειψη του ρεύματος να είναι πάνω από 5-6 ώρες. Τώρα, άμα είναι ένα τρίωρο, ξέρω εγώ, προλαβαίνουν να τον αντικαθιστούν. Και πάλι σας λέω, μόνο τα ψηλά τα σπίτια μένουν για λίγες ώρες. Ωραία. Πώς πήγε φέτος το καλοκαίρι, αν όλα κύλησαν ομαλά, λόγω και των βροχών τον Ιούνιο, νομίζω ότι είχαμε και λιγότερα προβλήματα στην άρδευση. Όλα πήγανε καλά φέτος, μπορώ να το πω, και το χωριό είχε πάρα πολύ κόσμο. Μέχρι και την περασμένη την εβδομάδα, τα Σαββατοκύριακα, αυτή η πλατεία ήταν κατάμεστη. Πάρα πολλά παιδιά και των ετεροδημοτών και τα παιδιά των μεταναστών. Είχε κόσμο και εκείνη στο χωριό. Τα μαγαζιά πήγαν πάρα πολύ καλά. Οι εκδηλώσεις έγιναν όπως γίνονται κάθε χρόνο. Στον προφητηλία ο φυσιολατρικός μαζί με τους κτηνοτρόφους έκανε το αντάμωμα το δικό του. Ο Σύλλογος των Γυναικών έκανε τη γιορτή της πίτας μέσα στο κατακαλόγερο. Η ομάδα έκανε στο γήπεδο τον περασμένο μήνα, τον καλύψατε Γιώργο, και σας ευχαριστούμε το Star Panda που είναι αρρωγός στις προσπάθειές μας. Η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη, ο κόσμος το ευχαριστήθηκε. Να είμαστε γεροί όλοι και του χρόνου να ξανακάνουμε τα ανταμώματα στο χωριό μας. Στην τελική ευθεία μπήκε το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, καθώς δημοσιοποιήθηκε ήδη το πρόγραμμα των προφεστιβαλικών του εκδηλώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν μία ολόκληρη εβδομάδα και ξεκινούν από την ερχόμενη Κυριακή με την βραδιά αφιέρωμα στην κινηματογραφική λέσχη δράμας. Στην τελική ευθεία βρίσκεται το 41ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους και το 24ο Διεθνές Φεστιβάλ Μικρού Μήκους στη Δράμα, καθώς από τις 16 έως και τις 22 Σεπτεμβρίου 2018 πρόκειται αυτό να τελεστεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη όλα είναι έτοιμα, όπως χαρακτηριστικά δηλώνει και η υπεύθυνη του τμήματος εδώ στη Δράμα, κυρία Ρίτσα Καβάκα, ενώ παράλληλα, όπως
τονίζει, θα υπάρχουν και προφεστιβαλικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν από το βράδυ της Κυριακής 9 Σεπτεμβρίου. Τελειώσαμε. Περιμένουμε με πολύ χαρά τον κόσμο όλο που θα ανέβει η φιλοξενούμενη του φεστιβάλ και όλους τους δραμηνούς που θα είναι μαζί μας στις αίθουσες για την εβδομάδα και τη εβδομάδα πριν για τις προφεστιβαλικές εκδηλώσεις. Οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν από την Κυριακή στις 9 Σεπτέμβρη και θα τελειώσουν το Σάββατο στις 15. 16 του μήνα είναι η τελετή έναρξης στο Δημοτικό 2 και από εκεί και πέρα ξεκινάνε οι προβολές με τα αφιερώματα και τα διαγωνιστικά τμήματα που έχουμε για όλη τη βδομάδα. Είμαστε πανέτοιμοι. Άλλη μια χρονιά θα κάνουμε ένα πάρα πολύ καλό φεστιβάλ. Είμαστε σίγουροι. Μπορείτε να μας το επιβεβαιώσετε κι εσείς μετά το τέλος του φεστιβάλ. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Οπότε περιμένουμε όλο το κοινό της πόλης. Με χαρά θα το υποδεχθεί και στις προφεστιβαλικές εκδηλώσεις και ο πρόεδρος και ο δήμαρχος και ο καλλιτεχνικός διευθυντής. Θα περιμένουν όλο το κοινό στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ. Mm-hmm. Τι έγινε με τις ταινίες, γιατί υπήρχε πρόβλημα στο τι να επιλέξετε? Για άλλη μια χρονιά ο αριθμός ξεπέρασε τον προηγούμενο ό,τι αφορά το ελληνικό, τις συμμετοχές που δηλώθηκαν. Πάνω από 220 ήταν οι ταινίες που κατατέθηκαν για να διαγωνιστούν στο φεστιβάλ. Επιλέχθηκαν οι 68 ταινίες για το φεστιβάλ που θα διαγωνιστούν. Ό,τι αφορά το διεθνές, πάλι ο αριθμός ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Είναι πάνω από 1.300 ταινίες που κατατέθηκαν από όλο τον κόσμο, κυριολεκτικά από όλο τον κόσμο. Από αυτές θα δούμε τις 62 στο Φεστιβάλ της Δράμας. Όπως καταλαβαίνετε, η δουλειά της πρόκρισης και στο εθνικό και στο διεθνές είναι μια τεράστια δουλειά, γιατί πρέπει να δουν όλες τις ταινίες και στο εθνικό και στο διεθνές για να αποφασίσουν μετά ποιες ταινίες θα διαγωνιστούν στην Δράμα. Πέρα από αυτές τις ταινίες έχουμε και πάρα πολλά αφιερώματα. Έχουμε το παιδικό που έχουμε κάθε πρωί στις δύο αίθουσες, και στο Δημοτικό 2 και στο Κινηματογράφο Ολύμπια. Έχουμε το αφιέρωμα στην EFA, τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Έχουμε αφιέρωμα στο Βαλκανικό Σινεμά. Φέτος η Σερβία είναι τιμόμενη χώρα. Επίσης έχουμε και το τέταρτο Βαλκανικό Πανόραμα, όπου εκεί παίζονται οι σπουδαστικές ταινίες από τις βαλκανικές χώρες. Έχουμε ένα αφιέρωμα στα 40 χρόνια του Φεστιβάλ του Κλεμόν Φεράν, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ στον κόσμο. Θα είναι μαζί μας δύο εκπρόσωποι του φεστιβάλ, ο διευθυντής και ένας από την ομάδα του φεστιβάλ. Και έχουμε επίσης και ένα αφιέρωμα στην UNME, λέγεται, που είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει ταινίες από έναν διαγωνισμό. Εμείς θα παίξουμε τα βραβεία. Οπότε για άλλη μια φορά είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός ταινιών. Καλό κουράγιο σε όσους μπορούν να παρακολουθήσουν όλες τις ταινίες. Έχει ταινίες για όλα τα γούστα. Οπότε πολύ εύκολα το κινηματογραφικό φιλοκοινό θα ευχαριστηθεί για άλλη μια χρονιά μικρού μήκου ταινίες από όλο τον κόσμο. Μία από τις προφεστιβαλικές εκδηλώσεις είναι και το αφιέρωμα στα 30 χρόνια του Κέντρου Νεότητας Δράμας με τον τίτλο «Χρυσές Αναμνήσεις», που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω που για άλλη μια φορά το Star Drama είναι κοντά μας και στηρίζει τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητές μας. Και όπως ήδη αναφέρετε, ναι, είναι μια μεγάλη στιγμή για το Κέντρο Νεότητας. Φέτος κλείνουμε 30 χρόνια δημιουργικής πορείας σε αυτήν την πόλη.
Και για να τιμήσουμε αυτά τα χρόνια ετοιμάσαμε μία μεγάλη εκδήλωση που θα γίνει την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου η ώρα 7 το απόγευμα στο παλιό το Δημαρχείο, στον πρώτο όροφο που στεγάζεται το πλέον το Κέντρο Νεότητας, και φυσικά θα επεκταθεί και στην Πλατεία Ελευθερίας της Δράμας. Η εκδήλωση αυτή είναι στο πλαίσιο των προφεστιβαλικών εκδηλώσεων, στηρίζεται δηλαδή από τον πολιτιστικό οργανισμό και το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, και έχει ως στόχο να τιμήσουμε και τα πρόσωπα που πέρασαν από αυτό τον φορέα και τους ανθρώπους που το στήριξαν, αλλά και να γυρίσουμε κάποια χρόνια πίσω, και γι' αυτό και δώσαμε τον τίτλο σε αυτή την εκδήλωση. Τον τίτλο που δώσαμε είναι «Χρυσές Αναμνήσεις». Να θυμηθούμε τα χρόνια εκείνα που περάσαμε στο παλιό το κτίριο, το νεοκλασικό, το οποίο στέγασε το κέντρο από το 1988 μέχρι και το 2015, να φέρουμε κοντά και τους παλιούς και τους νέους συνεργάτες, αλλά και πολλούς παλιούς μαθητές μας, φίλους μας, εθελοντές, ανθρώπους που δημιούργησαν σχέσεις επικοινωνίας, άνθρωποι που βρήκανε δρόμους κατεύθυνσης επαγγελματικής, θα έλεγα, και ανθρώπους που βρήκανε και κάποιο στόχο στη ζωή τους. Είναι μια ημέρα γιορτής, μια ημέρα ανάμνησης, χαράς, αλλά εξίσου και μια πολύ σημαντική ημέρα, διότι το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτία δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε να δοθεί το όνομα του Γιώργου του Παρασίδη στην αίθουσα εκδηλώσεων που έχουμε εδώ στο Κέντρο Νεότητας. Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου Αμπελοκήπων Δράμας διοργάνωσε εκδήλωση παρουσίαση των στόχων της εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος, στην οποία μίλησαν οι προπονητές, αλλά παρέστηκε ο προπονητής της ομάδας της Δόξας Δράμας, Στάικος Βεργέτης. Σαν προπονητής που έχω ξεκινήσει από τις αναπτυξιακές ηλικίες, έχω εργαστεί 7 χρόνια στο παιδικό ποδόσφαιρο. Πάντα με την πρώτη ευκαιρία που μου δίνεται, επιστρέφω σε αυτό. Είμαι εραστής του παιδικού ποδοσφαίρου και προσπαθώ πάρα πολύ και σαν προπονητής τώρα, αλλά και σε όλη μου τη διαδρομή, να προσπαθώ να αναδεικνύω νέα παιδιά. Θα προχωρήσω το θέμα. Ο Έλληνας γονέας πόσο βιάζεται και το ελληνικό ποδόσφαιρο πόσο υπομονή έχει. Και οι παράγοντες και γενικά όλο το σύμπλαγμα του ποδοσφαίρου να υπομένουν και να επιμένουν στην ανάδειξη του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Υπάρχουν πάρα πολλά μέτωπα που έχει να διαχειριστεί πρώτον ένα παιδί, μετά ο ίδιος ο προπονητής. Υπάρχει το μέτωπο των γονέων, υπάρχουν οι γονείς που, και ένα κομμάτι της σημερινής παρουσίασης αφορά αυτό, είναι γονείς ανυπόμονοι, είναι γονείς που επιθυμούν διακαώς το παιδί τους να γίνει ποδοσφαιριστής, με αποτέλεσμα να καταπιέζουν το ίδιο το παιδί και να δημιουργούν θέματα στον προπονητή. Υπάρχει το εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα μας που δεν ευνοεί πάρα πολύ τα παιδιά, δεν τους δίνει το χρόνο να ασχοληθούν με αυτό που αγαπούν. Σε άλλες χώρες τελειώνουν τα σχολεία στις 4-5 ώρα το απόγευμα, τα παιδιά είναι διαβασμένα για την επόμενη μέρα και έτοιμα να ασχοληθούν με ό,τι επιθυμούν. Δυστυχώς τα φροντιστήρια είναι πάντα εχθροί, εντός εισαγωγικών η λέξη, και αυτά, ναι, γιατί και αυτά επικοδομητικά είναι, αν μη τι άλλο, αλλά το εκπαιδευτικό σύστημα δεν βοηθάει ιδιαίτερα τα παιδιά. Από εκεί και έπειτα, στον τομέα των προπονητών πρέπει να υπάρχει άριστη κατάρτιση. Με ξέρετε ότι η δουλειά του προπονητή σε αναπτυξιακές ηλικίες είναι πολύ πιο δύσκολη από τη δουλειά του προπονητή σε μια επαγγελματική ομάδα. Εγώ ξέρω το πρωί το όλο το ρόστερ, ποιους παίκτες έχω διαθέσιμους, ένα πλάνο δουλειάς μαζί με τους συνεργάτες μου. Ο προπονητής ακαδημίας κάποιες φορές δεν ξέρει πόσα παιδάκια θα του έρθουν. Δεν ξέρει τι καιρό θα κάνει, μάλλον ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, αν θα γίνει προπόνηση ή δεν γίνει. Κλείνουμε το θέμα. Πάντα παιδί και αθλητισμός, πέρα από τον πρωταθλητισμό, βοηθούν στην διαμόρφωση χαρακτήρα. Τα παιδιά μέσα από το ποδόσφαιρο κοινωνικοποιούνται, γίνονται αποδεκτά στην κοινωνία, μαθαίνουν τη ζωή και τη σκληρή της πλευρά. Όταν χάνεις μια ευκαιρία, όταν κάνεις ένα λάθος και δέχεται γκολ η ομάδα σου, το ποδόσφαιρο είναι γεμάτο από συναισθήματα, γεμάτο από καταστάσεις που σου δίνουν χαρά, λύπη, πόνο, οργή, απογοήτευση, ενθουσιασμό, όλα αυτά τα συναισθήματα που υπάρχουν μέσα στην ίδια τη ζωή. Είναι καλό τα παιδιά να εξασκούνται σε αυτές τις καταστάσεις, να γεμίζουν μέσα τους από αυτά τα συναισθήματα, ώστε να βγουν στην κοινωνία μεθαύριο πιο έτοιμοι. Βέβαια, όταν λέμε μόνο, εννοούμε. Το έχετε δει σε παιχνίδια ότι υπάρχει ένας καλός που ξεχωρίζει κάθε μία και δεν βγαίνει στο 40 λεπτό που παίζει, δεν το βγάζει ποτέ ο προπονητής.
Δεν θέλουμε να γίνει αυτό. Σίγουρα ένα παιδί που προσπαθεί και βελτιώνεται παραπάνω θέλει να παίζει παραπάνω από ένα παιδί που δεν προσπαθεί εξίσου. Γιατί αυτό είναι δικαιοσύνη. Θα θέλαμε να ισχύει αυτό, αλλά πάλι θα παίρνει ευκαιρίες αυτές που το αναλογούν. Στην προκειμένη που τιμούνται τα πρόγραμμα και τιμούνται τα παιδιά, θυμάστε ότι έχουμε θέματα του τύπου θα το συναντήσουμε και φέτος. Α, αυτός είναι πιο μεγάλος, αυτός είναι πιο μικρός. Δεν υιοθετούμε εμείς κάτι τέτοιο. Κάναμε καθαρά ηλικιακά τμήματα για αυτό το λόγο. Και να παίζουμε μεγαλύτερα, να ξέρετε, εμείς πάμε στο δικό μας, στη δική μας φάση, στη δική μας φιλοσοφία. Δεν θα φέρουμε 2006 να παίξουμε τα 2007 για να πάρουμε το μας, γιατί έχουμε πάρει ένα δρόμο και τραβάμε αυτόν τον δρόμο. Είναι 40 προπονήσεις το χρόνο. 40 προπονήσεις το χρόνο είναι τεράστια βελτίωση για ένα παιδί. Επίσης, να παρακινήσουμε τα παιδιά να συμμετέχουν σε δράσεις. Η Ακαδημία, όπως έλεγε ο Ανέστης, πριν κάναμε δράσεις, είτε το καραβάκι είτε οτιδήποτε άλλο. Καλό θα ήταν τα παιδιά να συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις. Από τους γονείς, θα θέλαμε στις δράσεις, πέρα από να παρακινείτε τα παιδιά, να είστε κι εσείς παρόντες. Είτε που δόξα τω Θεώ έχουμε πάρα πολλούς γονείς που βοηθάτε εθελοντικά, είτε απλά με την παρουσία σας. Παράδειγμα, πέρσι στη γιορτή, ας πούμε, οργανώσαμε, τρέξαμε πάρα πολύ και κάποιοι, ας πούμε, δεν ήρθανε. Θα ήταν ωραίο να είμαστε σαν Ακαδημία όλοι μαζί, και για τα παιδιά και για εσάς. Παρακολουθήστε τώρα τη νέα ενότητα στο Δελτίο Ειδήσεων «Βελτιώνουμε τα ελληνικά μας» με τη φιλόλογο Ελπινίκη Τζάρα και αμέσως μετά το Δελτίο Καιρού. Από όλους εμάς, καλό βράδυ.